Είναι η στιγμή που η 63χρονη Σίλβια Μπελτραμέτη βγαίνει από τη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζέλιου νοσοκομείου μετά από μια τιτάνια μάχη με το COVID-19 που κράτησε περισσότερο από 20 μέρες. Η γυναίκα από την Αργεντινή, επιβάτηδα του κρουαζιερόπλοιου Κώστα Βικτόρια που είχε δέσει ανοιχτά του κόκκινου πύργου στη Μεσαρά, εισήχθη στις 22 Μαρτίου στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Ακολουθούν δύο κολλασμένες εβδομάδες με την κατάστασή της να χειροτερεύει μέρα με τη μέρα και τους γιατρούς και τους νοσηλευτές να παλεύουν με νύχια και με δόντια για να την κρατήσουν στη ζωή. Και τα κατάφεραν. Έγιναν οι σωστοί χειρισμοί από την αρχή όσο αφορά το καθαρά ιατρικό κομμάτι, αλλά υπήρξε και μία σαφής νοσηλευτική, δηλαδή υπήρξε ένας σωστός επαγγελματισμός όσο αφορά και την νοσηλευτική αλλά και την ιατρική φροντίδα, με μεγάλη προσοχή. Δηλαδή όλοι, όσοι έπρεπε και όσοι εμπλέκονταν, ήταν δίπλα στην άρρωστη. Τις πρώτες μέρες του Απρίλη αποκτά επαφή με το περιβάλλον και τη Μεγάλη Δευτέρα βγαίνει από την εντατική και μεταφέρεται στην πνευμονολογική κλινική. Ήρθε εδώ πέρα σε εμάς με σοβαρά κινητικά προβλήματα, με πολυνευροπάθεια των βαρέως πασχόντων, με διαταραχές επικοινωνίας και ουσιαστικά είμαστε στην φάση της αποκατάστασης, η οποία έληξε επιτυχώς. Σήμερα, 35 μέρες μετά την εισαγωγή της στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, η γυναίκα πήρε εξιτήριο και μεταφέρθηκε σε ειδικό κέντρο αποθεραπείας και αποκατάστασης στα Χανιά. Έχει τελειώσει η όποια ιατρική νοσηλεία σαν φορά τον κορονοϊό, έχει αποκατασταθεί πλήρως. Θα είναι τώρα, όπως σας είπα, να βοηθεί λίγο με την φυσική αποκατάσταση, να σταθεί ξανά στα πόδια της, να ανακτήσει τις δυνάμεις της. Έγινε η διακομιδή σήμερα σε κέντρο αποκατάστασης για να παρέχουμε ακόμα περισσότερη φροντίδα στην ασθενή. Και θα μεταβεί στη χώρα της με ασφάλεια όταν προβλέπεται από το πρωτόκολλο και την ευρύτερη διαχείριση της κατάστασης λόγω της πανδημίας. Έφυγε μια γυναίκα πάρα πολύ συμπαθητική και έτσι τη διώξαμε πολύ συγκίνηση από την κλινική, διότι δέθηκε και με τους γιατρούς και με το προσωπικό. Φανερά συγκινημένη και έχοντας πια κατανοήσει πλήρως το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετώπισε, αλλά και την ηράκλεια μάχη ενός μικρού επαρχιακού νοσοκομείου με ό,τι φάνταζε μοιραίο, η Σίλβια Μπελτραμέτη αποχαιρέτησε τους ανθρώπους που τη φρόντισαν έτσι όπως ο όρκος του Ιπποκράτη προστάζει. Σήμερα το πρωί που την επισκέφτηκα μου μετέφερε όπως μπορούσε φυσικά τις ευχαριστίες της για όλο το προσωπικό, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι θα ήθελε να βγάλει μια φωτογραφία με τους ανθρώπους που την έσωσαν. Αυτό με λίγες κουβέντες και πολλές κινήσεις του σώματός της. Φεύγοντας εκείνη τι σας είπε? Φεύγοντας ήταν πολύ συγκινημένη, έκλαιγε. Μας είπε ότι θα είμαστε σε επικοινωνία. Ήταν εξαιρετική. Και για μας το μάθημα ήταν εξαιρετικό και η ικανοποίηση. Η Αργεντίνα θα παραμείνει στο κέντρο αποκατάστασης στα Χανιά, αντιμετωπίζοντας τα κινητικά προβλήματα που της άφησε η πολυήμερη κατάκληση. Και ύστερα, όταν οι αερομεταφορές αποκατασταθούν, θα πάρει το δρόμο για τη χώρα του τάγκο και του ποδοσφαίρου. Με την ευχή να είναι πάντα γερή και την υπόσχεση να γυρίσει μια μέρα πίσω, ολοκληρώνοντας ένα ταξίδι που έμεινε μισό.